ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε στην Αθήνα τους υπουργούς εσωτερικών και μετανάστευσης της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Κύπρου, των χωρών του Μεσογειακού Νότου που βιώσαμε και βιώνουμε δυσανάλογα την πίεση της μεταναστευτικής κρίσης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, που μας τίμησε σήμερα με την παρουσία του στην πρωινή συνεδρίαση. Συζητάμε την ανάγκη πρώτον να υπάρχει πιο έμπρακτη εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις χώρες του Νότου, ειδικά στις μετεγκαταστάσεις ετούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων. Δεν είναι δυνατόν 5 χώρες και στην περίπτωση της Ελλάδος 5 νησιά του Αιγαίου να σηκώνουμε το βάρος για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη να υπάρχουν ευρωπαϊκοί μηχανισμοί επιστροφών και απελάσεων όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Η Ευρώπη πρέπει να εφαρμόσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, δίνοντας άσυλο σε αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται, αλλά επιστρέφοντας όσους είναι παράτυποι οικονομικοί μετανάστες. Και βέβαια να ενισχύσουμε την εξωτερική διάσταση, όπως τονίσαμε και πρόσφατα την ανάγκη της ορθής εφαρμογής της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά δεν είναι μόνο η Τουρκία. Είναι και άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής, είναι οι χώρες προέλευσης με τις οποίες η Ευρώπη, αφού έχει μια έντονη πολιτική, διπλωματική και εμπορική σχέση, πρέπει αυτή να τη συνδυάσει με τη λήψη μέτρων για την αποτροπή μεταναστευτικών ροών. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να δώσει μια βιώσιμη, ουσιαστική και ρεαλιστική λύση στη μεταναστευτική κρίση.